θέλω για πολύ λίγο ναι. να ακούσουμε έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία και μπορεί να μας πει στοιχειοδός. Δεν ήταν εκεί. Συγγνώμη. Τον κύριο Νίκο Σκιαδά, αντισταγματάρχη ειδικών δυνάμεων. Ναι, τον άκουσα εχθές. Ναι. Κύριε Σκιαδά, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Δυστυχώς, όχι με καλές συνθήκες αυτή τη φορά για ανάλυση, αλλά επί του πεδίου αυτά που έχουν συμβεί. Και σας ακούσαμε χθες στον καλό συνάδελφο τον Πάρη τον Καρδινόπουλο. Με συγχωρείτε, εγώ από αυτό που άκουσα, ούτε σχολική εκδρομή δεν είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Για τα δεδομένα τα στρατιωτικά είναι ανεπίτρεπτο, έχουν γίνει σοβαρά λάθη και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες τις οποίες μάλιστα εγώ περίμενα οι ανώτατοι στρατιωτικοί να τις έχουν ήδη αναλάβει. Ποια είναι τα βασικά κατά τη γνώμη σας από την εμπειρία που έχετε? Τα δύο βασικά στοιχεία που για μένα είναι πολύ σοβαρά και έγιναν λάθη είναι το ένα, το στοιχείο ασφαλείας που έλειπε. Δηλαδή ήταν επιβασμένοι όλοι μαζί σε ένα λεωφορείο και να αποθέσαμε όλο το κομμάτι της ασφάλειας σε λίβιους, αμφιβόλου ικανότητας και όχι μόνο, και πέρα από τις δυνατότητές τους. Είναι μια χώρα η οποία γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις μας είναι περίεργες, έχουν σκαμπανεβάσματα. Και το δεύτερο και βασικό είναι οι επικοινωνίες. Πουθενά δεν πας, όχι στο εξωτερικό, ούτε στο εσωτερικό. Και οι ειδικές δυνάμεις το ξέρουν πολύ καλά, πουθενά δεν πάμε χωρίς να έχουμε επικοινωνίες με ένα κέντρο επιχειρήσεων στο οποίο θα αναφέρουμε από το μικρότερο πρόβλημά μας μέχρι το μεγαλύτερο. Και φυσικά θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Τώρα εδώ φαινόταν ότι ούτε υπήρχαν εναλλακτικά σχέδια, ούτε επικοινωνίες, ούτε τίποτα. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Σκιαδά, είναι τροχαίο δυστύχημα σε αυτή την εκδοχή? Θα πάμε και επειδή ήταν μετασκευασμένο, μάθαμε το όχημα που έπεσε πάνω στο λεωφορείο που μετέφερε την ελληνική αποστολή για 200 λίτρα, αυτός είναι ο λόγος, ή έχετε κι εσείς κάποιες απορίες από τις φωτογραφίες που έχουμε δει μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κρίνω άμεσα από τις φωτογραφίες. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στις χώρες αυτές το 90% των οχημάτων που κινούνται, επειδή οι αποστάσεις που διανύονται πράγματι είναι μεγάλες, αλλά και υπάρχουν και μεγάλες θερμοκρασίες, είναι αυτοκίνητα πετρελοφόρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, και για λόγους αντοχής, ικανότητας διάνυσης μεγάλων αποστάσεων, αλλά και ασφάλεια καυσίμου. Αλλιώς είναι το πετρέλαιο, αλλιώς είναι η βενζίνη, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πράγματι, η βενζίνη αναφλέγεται γρήγορα και είναι και εκρηκτική μάλιστα. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αν έχουμε τροχαίο ατύχημα και μάλιστα με ένα τονάζ μικρό σε ένα πολύ μεγαλύτερο, βαρύτερο όχημα, ακόμα και αν λόγω ταχυτήτων συνθήκων γωνίας, ας πούμε, που έγινε το τροχαίο, θα έπρεπε κάποια άτομα από το λεωφορείο να ήταν σε γενικά καλή κατάσταση, άρα θα έπρεπε να έχουν προλάβει να βγάλουν τους ελαφρά ή βαρύτερα τραυματίες μέσα από το λεωφορείο και να μην έχουμε εκτεταμένα εγκάβματα. Το ότι υπάρχουν άτομα, το οποίο αυτό δεν επιδέχεται αφισβήτηση, γιατί έχω συνάδελφο, δυστυχώς, που είναι στο νοσοκομείο και έχει εκτεταμένα εγκάβματα. Λοιπόν, αυτό είναι από τη φύση του περίεργο και θέλει τη χάνει διερεύνηση. Πρέπει να σας πω ότι εδώ μου γράφουν φίλοι ότι τουλάχιστον στο ΓΝΑ υπάρχει άποψη, κυκλοφορεί έτσι ως φήμη, ότι μόνο δυστύχημα που δεν είναι. Και επίσης υπήρχε η απορία πως μια σύγκρουση με τον τρόπο που έγινε δίνει τέτοια έκρηξη λόγω καυσίμων, και μου λένε εδώ από πότε τα ντεπόζα το γεωταχή είναι στο πλάι και όχι στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Βλέπετε τώρα ότι εδώ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια καθαρή εικόνα πληροφορίας από τα αρμόδια κέντρα, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και σε αυτό, σφάλει το ΓΕΘΑ, γιατί... Ναι, κύριε Σκιαδά, σας χάσαμε, επαναλάβετε παρακαλώ. Λέτε σφάλει το ΓΕΘΑ. Τι είπατε? Ναι, επαναλάβετε, λέω, γιατί σας χάσαμε. Είπατε σφάλει το ΓΕΘΑ και σε αυτό. Ναι, το ΓΕΘΑ έχει τα λάθη που έκανε τις πρώτες ώρες, τα οποία θα μείνουν, ας πούμε, στην ιστορία περί αγνοωμένων σε τροχαίο ατύχημα, και λόγω της μη έλλειψης επικοινωνίας σε πρώτο χρόνο, όλα αυτά τώρα θα του δημιουργούν ένα κύκλο προβλημάτων, τον οποίο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα
και να έχουμε, ας πούμε, την πλήρη αναφορά στο τι πραγματικά έγινε από το προσωπικό που ήταν επιβασμένο μέσα και επιβίωσε. Δυστυχώς θα παράγονται προβληματικές πληροφορίες, τα οποία βέβαια όλα αυτά είναι εις βάρος του ΓΕΘΑ και γενικότερα της χώρας μας. Μάλιστα. Στη διεθνή της εικόνα. Κανονικά ο κύριος Πικραμένος, που είναι εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας, μας έλεγε προηγουμένως ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση σε αυτούς που θα πάνε, πού θα πάνε, τι θα κάνουν, πώς θα κινηθούν, μια κατανομή βάρους, όχι όλοι μαζί, να τηρηθούν κάποια πρωτόκολλα. Εδώ είδατε να τηρείτε κάτι? Όχι, σίγουρα δεν τηρήθηκε τίποτα, αρκεί να σας πω ότι δυστυχώς, και είναι άσχημο τώρα αυτό που το λέω, για τις δύο θανούσες του υγειονομικού, προσωπικό από γραφεία, δηλαδή έφυγαν επιτελείς για να συνοδεύσουν υλικό σε περιοχή, να μην το πω hot zone, πάντως περιοχή στην οποία εκτελούνται και γίνονται επιχειρήσεις. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουμε καταλήξει όλα τα θεματικά δεδομένα. Ναι, κύριε Πικραμένε, σας ακούει ο κύριος Σκιαδάς. Ναι. Καλημέρα, κύριε Σκιαδά. Επειδή είμαι στη Γαλλία, παρακολουθώ αυτή τη στιγμή το επιχειρησιακό κομμάτι, πώς κινήθηκαν οι Γάλλοι. Έχουν πάει 47 άτομα, είναι όλοι νοσηλευτές του στρατού και της πυροσβεστικής και έχουν στήσει νοσοκομείο εκστρατείας. Που σημαίνει ότι πήγαν εκεί για να καθίσουν πολύ καιρό. Μπορεί να ξεπεράσουν και τους 6 μήνες, το είπε πριν λίγο ο στρατηγός τους. Εμείς στέλνουμε 19 άτομα. Στη φωτογραφία σουβενίρ που βγάλανε με την ελληνική σημαία, είναι ελάχιστοι οι νοσηλευτές, ενώ οι πιστοποιημένοι από το σώμα των νοσηλευτών. Μα... βλέπω ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τη ΔΕΠΑ, οι οποίοι πήγανε ως ασφάλεια, έστω και χωρίς να έχουν κάποια αποστολή συγκεκριμένη και φυσικά χωρίς τον εξοπλισμό. Γνωρίζετε, έχετε καταλάβει ποιος ήταν ο λόγος. Ο λόγος ήταν να πάμε να κάνουμε ένα delivery, δηλαδή να κατέβουν οι παλέτες, να αφήσουμε και να φύγουμε, ή να διασχίσουμε 250 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη μέχρι την Τέρνα. Γιατί το λέω? Διαβάζω ότι από τους 6 δρόμους που υπήρχαν για επικοινωνία οδική μεταξύ Βεγγάζης και Τέρνα, ένας λειτουργεί. Οπότε υποθέτω είναι αυτός όπου έγινε και το δυστύχημα. Ποιο ήταν το επιχειρησιακό πλάνο, έχετε καταλάβει? Σίγουρα δεν έγινε επιχείρηση. Δεν θα πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα ότι έγινε επιχείρηση. Αυτό ήταν μια συνοδεία, εγώ το λέω όνια. Αυτό που λέμε στο στρατό όνια, που προκύπτει μια ανάγκη και λες σε δύο στελέχη, ανεβείτε σε ένα όχημα, πήγαινε παιδί μου σε παρακαλώ πολύ στην πόλη, πάρε αυτό το υλικό που μου λείπει και φέρ το πίσω στο στρατόπεδο. Και γιατί δεν το παρέδωσαν στο λεγόμενο, στην λεγόμενη Ερυθρά ημισφαίριο? Εντάξει, τώρα ο κ. Σκιαδάς δεν μπορεί να το καταλάβω τη λογική. Σας είπε να κάνουμε κάτι, όλη αυτή την, τη διανομή. Σας είπε κάτι εξαιρετικά κρίσιμο, μας είπε ο κ. Σκιαδάς. Ότι οι δύο γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που χάθηκαν, του υγειονομικού που χάθηκαν, πήραν από το γραφείο. Ναι. Τους πήραν από τα γραφεία. Δεν ήταν ούτε στο ΓΝΑ, ούτε στο ναυτικό νοσοκομείο. Δηλαδή. Ούτε briefing. Μάλιστα. Δηλαδή, οι επιτελείς του ΓΕΘΑ, επειδή θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να το πω έτσι, δεν ρώτησαν κανέναν, δεν σχεδιάστηκε τίποτα. Πάρ τους αυτούς, στείλ τους να τα δει και να γυρίσουν να βγάλουμε και τη φωτογραφία. Αυτό έγινε. Και να πω κι εγώ κάτι. Γι' αυτό και τα επιτελεία καθυστερούσαν χθες να δώσουν τα ονοματεπώνυμα. Διότι δεν ξέραν τη διάθεση που έχει γίνει. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2023. Έτσι. Όχι, είναι τραγικό, είναι εγκληματικό και βλέπουμε ότι έχουμε ΕΔΕ για το Στεφανοβίκιο και δεν ξέρω αν είδατε, το είδα εχθές, η δίωξη, η κατηγορία για αυτούς που θα εντοπίσουν ότι διέρευσαν τις φωτογραφίες στο Στεφανοβίκιο, δεν είναι βέβαια κατασκοπία γιατί εδώ θα γελούσαν οι πάντες. Είναι προσβολή του φρονήματος των ενόπλων δυνάμεων και της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι η επίσημη κατηγορία. Η φωτογραφία έτρωσε την εμπιστοσύνη και όχι το αποτέλεσμα που καταγράφει φωτογραφία. Γι' αυτό θα δικαστούν, διότι αυτή τη στιγμή λέει ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη του λαού στις ένοπλες δυνάμεις. Με αυτό θα πάνε να δικαστούν στο στρατοδίκη. Μάλιστα. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένο. Θα ήθελα την ίδια μέρα που θα γίνει αυτή η δίκη, ναι, λίγο νωρίτερα, να γίνει και το δικαστήριο για τη φωτογραφία που διέρευσε ο κύριος Καδαλιάς ή το προσωπικό του γραφείου του, η οποία επίσης και αυτή έχει θέματα που άπτονται της στρατιωτικής
δικαιοσύνης. Κύριε Σκιαδά... Διότι στην Αγχίαλο, όπως ξέρετε, με το μανιτάρι προστατεύτηκε το κύρος των ενόπλων δυνάμεων. Σωστά, σωστά. Ή με τα υποβρύ χελικόπτερα. Κύριε Σκιαδά, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω το εξής σχόλιο να μου κάνετε, αν μπορείτε. Πείτε. Έχει διαρρεύσει από το πρωί και δεν έχει διαψευστεί ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ επισκέφθηκε τα νοσοκομεία, όπου είναι οι τραυματίες μας, και εκεί μία μάνα, είπε πώς στείλατε τα παιδιά προστάτευτα στη Λιβύη. Και ότι η απάντηση, κατά τις πληροφορίες, είναι. Και μετά έγινε το έλα να δεις του διαδρόμου στο νοσοκομείο, ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ απάντησε ότι την ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθούσε και πάλι αν του ζητούσαν να ξαναστείλει Έλληνες στρατιώτες σε ανθρωπιστική αποστολή στο εξωτερικό. Και μετά υπήρξε εκτροχιασμός από τη μάνα. Πώς τα ακούτε αυτό? Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα και το έχω πει αρκετές φορές όσο συζητάμε. Πολλά στελέχη, όταν ξεκινάμε στις πρώτους βαθμούς της καριέρας μας, στους χαμηλούς βαθμούς μαθαίνουμε. Μετά αποκτάμε κάποια εμπειρία. Την εμπειρία αυτή τη χρησιμοποιούμε στους βαθμούς που είναι η κρίσιμη, δηλαδή του ταγματάρχη, του αντισταγματάρχη, και βρισκόμαστε σε θέσεις διοικήσεως, αλλά είμαστε πάλι στην πρώτη γραμμή. Και από το βαθμό του συνταγματάρχη και πάνω αρχίζει μία φθορά, χάνεις την επαφή με την ικανότητα, με τις ικανότητες που είχες, τις γνώσεις, το μυαλό σου φεύγει από θέματα ασφάλειας και ουσιαστικά λειτουργεί σαν πολιτικό πρόσωπο. Ο ΑΓΕΘΑ έκανε μία εξυπηρέτηση, σήκωσε το χεράκι και είπε «εγώ θα τα μεταφέρω». Αυτό έγινε. Μάλιστα. Και έκανε μια απλή μεταφορά έτσι όπως το φαντάζεται στο μυαλό του. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι ανώτατοι καθημερινά... Ναι, αλλά έχει νεκρούς η μεταφορά η απλή έτσι όπως τη φαντάζεται στο μυαλό του και τραυματίες. Ναι, αυτό. Ναι, το ξέρω. Αυτό. Το ξέρω. Μα γι' αυτό σας είπα ότι έπρεπε άμεσα και αν ήταν κάποιος άνθρωπος με ήθος που φοράει τη στολή, σήμερα το πρωί έπρεπε να φορούσε πολιτικά ρούχα. Από μόνος του. Από μόνος του. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Προσβάλλει καταρχήν, διότι πρόκειται από τις ειδικές δυνάμεις και η όλη σχεδίαση και ο τρόπος που έγινε προσβάλλει, αν μη τι άλλο, πρώτα τις ειδικές δυνάμεις. Τις προσβάλλει. Κύριε Σκιαδά, πριν σας αποχαιρετήσω, ένα ερώτημα τελευταίο. Κύριε Πικραμένα, συνεχίζω με σας μετά. Λέει εδώ κάποιος φίλος. Είπε ο κύριος Σκιαδάς κάτι κρίσιμο. Το πρώτο που θα έπρεπε να έχεις διασφαλίσει είναι συνεχή ροή πληροφορίες και επικοινωνίες επί του πεδίου αυτής της αποστολής. Θέλω να ρωτήσω, λέει. Έστω ένας δορυφόρος, drone, κάτι άλλο, σε real time δεν θα μπορούσαν να παρακολουθούν στις οθόνες την πομπή? Αυτό δεν κάνουν όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις ή βλέπω, λέει ο Ηλίας, πολλές ταινίες? Εκτός κι αν το έκαναν και ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει και το κουκουλώνουν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε σε real time εικόνα, δεν υπήρχε. Το σίγουρο είναι ότι χωρίς να πω σε λεπτομέρειες και διαχέομαι και πληροφορίες που δεν χρειάζονται, ο εξοπλισμός που έχουν οι ειδικές δυνάμεις είναι εξαιρετικός. Έπρεπε να υπάρχει ο συγκεκριμένος χειριστής διαβιβαστής, να υπήρχαν τα παράθυρα, τα συνεχή επικοινωνίας, βήμα-βήμα. Έπρεπε να ήταν ενήμερο το κέντρο επιχειρήσεων και να παρακολουθούσε τη ροή όπως κάνουμε για κάθε φορά που υπάρχει λόγος και θέλουμε να παρακολουθούμε ανά δευτερόλεπτο το τι γίνεται. Έχουμε τις δυνατότητες, αλλά δεν υπήρξε ούτε η σχεδίαση. Η σχεδίαση έγινε στο γόνατο και δυστυχώς δεν σκέφτηκε κανένας, και είναι ντροπή αυτό, να μην σκεφτεί το προσωπικό. Γιατί όλοι συνέχεια μιλάνε για το προσωπικό και το προσωπικό, αλλά στην πραγματικότητα την ασφάλειά του δεν τη σκέφτονται. Και το στέλνουν εντελώς σαν αρνή σε μάχη. Δυστυχώς. Κύριε Σκιαδά, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.